κόβετε δηλαδή για κάτι σπουδαίο. Γιατί δεν κάθεστε? Έχετε πολύ ωραίες αντίκρισεις από ό,τι βλέπω. Και αυτά δεν είναι τίποτα. Ό,τι μπορέσαμε και σώσαμε. Αν πάμε κάτω στο υπόγειο θα δείτε πολλά περισσότερα. Εδώ βλέπετε το μαγαζάκι είναι κάπως μικρό. Τι να πρωτοεκθέσει κανείς. Θα πείτε κάτι, ένα καφεδάκι. Όχι, ίσως ένα νεράκι. Αμέσως. Γιώργη! Βρε Γιώργη! Δεν το βρες καφετικό. Άστα τώρα αυτά και φέρε μας γρήγορα δύο νερά. Ξέρεις, υπαγόμε. Και εμείς κύριε Δημητριάδη ήμασταν κάποτε σπουδαίοι. Θέλω να πω, είχαμε μεγάλες δουλειές. Όχι όπως σήμερα που αγωνιζόμαστε για τον επιούσιο. Οικογενειακή επιχείρηση. Μα βέβαια. Τρεις γενιές τώρα ασχολούμαστε με τα έπιπλα και τις αντίκες. Ο οίκος Αρζόγλου ήταν ο μεγαλύτερος στην πόλη. Και μην νομίζετε πως υπερβάλλω. Ρωτήστε αν θέλετε. Όχι, σας πιστεύω. Δεν έτυχε να ταξιδέψετε καμία φορά στην πόλη. Ενώ πριν από τον πόλεμο. Ήμουν πολύ μικρός τότε. Γι' αυτό δεν ξέρετε. Υπήρξαν εποχές που απασχολούσαν μέχρι και 25 άτομα προσωπικό. Μη βλέπετε σήμερα, το μαγαζί μας ήταν ο μεγαλύτερος οίκος στην πόλη. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σας και καλές δουλειές. Στην υγειά σας. Γιώργη, παιδί μου, ψάξε να το βρεις. Κάποιος θα την παραπέσει. Έγινε. Πέντε άτομα είχαμε τότε. Και μην νομίζετε πως υπερβάλλουμε. Ο μαγαζί μας ήταν ο μεγαλύτερος οίκος στην πόλη. Θα κάνατε τις δουλειές. Βεβαίως. Μα μου φαίνεται παράξενο που δεν το γνωρίζετε. Θα νομίζετε βέβαια πως είμαι κανένας φαντασμένος. Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν ωραία χρόνια τότε. Αλλά πολύ λόγο, μιλάω ακατάβαστα. Γιατί δεν με σταματά. Να είναι πολύ ευχάριστες ιστορίες. Μα πρέπει να με σταματάτε γιατί το μαγαζί, τα κουβέλια, αυτά δεν έχουν τελειώσει. Ωραία λοιπόν. Ενδιαφερόμαστε να πάρουμε κάποια μικροέπιπλα, κάποιες αντίκες. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια μικρή ανακαίνιση στο σπίτι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, ξέχασα να σας ρωτήσω τι ακριβώς θέλετε. Βλέπετε λιγάκι συναισθηματικός και πολυλογάς με αυτά τα πράγματα. Αντικείμενα που να έχουν κάποια ιστορική αξία και να αναφέρονται σε εκείνη την εποχή. Έτσι. Μα βεβαίως, υπάρχουν τα πάντα. Να, αυτό εδώ το βάζω για παράδειγμα. Ανήκει στους Χατζημιχάληδες. Τους γνωστούς από τη Σμύρνη. Είχαν στα χέρια τους όλο το εμπόριο κρασιού. Θα ήταν κατά τα τέλη του 1890 που βρέθηκα σε μία δυσχέρεια. Είχε πέσει μία ασθένεια στα κλίματα. Και για να τους το πάρω, έδωσα πόσες χιλιάδες χρυσές λίρες. Δεν δεχόντουσαν, βλέπετε, τίποτα άλλο. Την επόμενη χρονιά ήρθε ο γιος του να το γυρέψει πίσω και μου πρόσφερε τα διπλά. Και δεν το δώσατε? Αυτό να μην το πουλήσεις ποτέ. Είναι κοιμήλιο, μου έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Μεγάλο πράγμα να έχεις κάτι τους Χατζημιχάληδες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Βέβαια, όσο να είναι οι καιροί έχουν αλλάξει. Το θέμα είναι πόσα θέλετε να ξοδέψετε. Έχουμε αντίκες για όλα τα βαλάντια. Αντίκες ωραίες και προσιτές. Το ρευστό είναι το πάνω. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Με συγχωρείτε, δεν εννοούσα άλλωστε το όνομά σας είναι παντού. Ακούστε κύριε Θανάση. Μπορεί να μην έχουμε το όνομα και την ιστορία σας, αλλά. Ο πατέρας μου ξεκίνησε ξυπόλυτος από το χωριό. Δούλευε ψυχοπαίδι από εδώ και από εκεί. Ύστερα ξεκίνησε ο πόλεμος και άνοιξε μια μικρή βιοτεχνία με κονσέρβες. Ξέρετε κύριε Θανάση, στον πόλεμο δεν χρειάζονται οι αντίκες και τα έπιπλα, αλλά οι κονσέρβες. Έπειτα ήρθε η καταστροφή, όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που βοηθήσαμε. Αν δεν ήταν οι κονσέρβες και τα ζυμαρικά Δημητριάδες σας πληροφορώ, όλοι αυτοί θα είχαν πεθάνει στους δρόμους. Έχετε δίκιο. Μεγάλη φτώχεια. Δεν φταίει ο πατέρας μου που χάσαμε τον πόλεμο. Όχι. Ήτανε πατριώτης. Πάντα με τον βασιλιά. Από όποιο πόστο κι αν ήταν βοηθούσε. Με τον βασιλιά. Αυτή εδώ η ταμπακέρα μου έχει καρφωθεί στο μάτι από την ώρα που μπήκαμε. Αλλά και εκείνες οι δυο καρέκλες δεν είναι χάρημα οφθαλμών. Τι λες και εσύ, Ιάκωβε. Μήπως έχετε κι άλλα έπιπλα σε αυτό το σπίτι, κύριε Θανάση. Όχι για τώρα, αλλά να. Έχουμε κορίτσι της Παντριάς. Ναι. Πρέπει όσο να είναι να κάνουμε και εμείς τις ετοιμασίες μας. Δυστυχώς όχι, αγαπητή μου κυρία. Με τον βασιλιά είπατε. Τι? Ναι, με τον βασιλιά. Λοιπόν, την ταμπακέρα θα την πάρω αμέσως. Πόσο κοστίζει η αλήθεια? Μα να μην σας απασχολούν αυτά τα πράγματα. Στη τιμή θα τα χαλάσουμε. Εμείς είμαστε άνθρωποι του εμπορίου. Αυτό είναι αφεντικό. Δόξα σε κύριε. Άργησε να το βρείτε. Με έπρεπε να σκαλίσω 10 παούλα για να το βρω.
Αντωνάκη. Έμπαιτα είσαι μέχρι το σχολείο να δεις τι κάνει ο Αντωνάκης. Είχε λίγο πυρετό το πρωί και εγώ του έβαλα τις φωνές για να μην χάσει το μάθημα. Ρώτα τον δάσκαλο και αν δεν είναι καλά, κοίτα να το φέρει στο σπίτι. Έγινε αυτό. Και μην κάνεις όσο με τον καθρέφτη. Όχι. Αντωνάκης, ο γιος σας. Ναι. Δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο. Το έχω μεγάλα δυναμία. Ιδιαίτερα από τότε που έχασε τη μάνα του. Νέα γυναίκα. Μη βλέπετε εμένα που με σαράβουν. Εγώ άργησα να παντρευτώ. Έπεσε στο κρεβάτι για μία εβδομάδα και δεν ξανασηκώθηκε. Και άφησε ένα παιδί μόνο. Δεν είναι ούτε 12. Λοιπόν, αυτό το βάζω θα τέριαζε πολύ πάνω στο μπουφέ. Για τις καρέκλες τελικά δεν ξέρω. Δύο δεν νομίζω να είναι αρκετές. Όχι, όχι, δεν είναι. Θα μπορούσατε να μας κάνετε μερικές ακόμα. Στο ίδιο στυλ, όπως κάνατε παλιά. Τον αδυνάτον αδύνατο. Πρώτα-πρώτα δεν έχω χέρια. Αλλά και να είχα. Αυτό το ξύλο δεν βρίσκεται πια. Μόνο πάνω σε αυτό το ξύλο μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα σκαλίσματα. Ωραία λοιπόν, τότε την ταμπακέρα και το βάζω. Και σε μια καλή τιμή βέβαια. Φυσικά και σε μια καλή τιμή. Δεν είναι δα εύκολο πράγμα να ρίξεις κλοντσά με Μητριάδη, όσο και αν έχουν αλλάξει οι καιροί. Λοιπόν, θα τα αμπαλάρω και περνάτε όποτε σας βολεύει να σας τα φέρω μικρό στο σπίτι. Και όσο για την τιμή, όπως μπορείτε. Αυτό θα έλειπε να είχα πρόβλημα και με εσάς. Λοιπόν, στο καλό να πάτε. Στο καλό. Γεια σας. Γεια σας. Χαρήκαμε, να είστε καλά. Γεια σας.